Και θα πάμε τώρα στον αρχηγό της ομάδας της Λάρνακας, τον Ιάκωβο Παντελή, ο οποίος σήμερα είχε 9 πόντους, 6 rebound, 4 assist, που εκ πρώτης μπορεί να μην ακούγεται κάτι εντυπωσιακό, αλλά έκανες αυτό που κάνεις πάντα σε αγώνες τίτλων. Στο τέλος παίρνεις την μπάλα και σκοτώνεις το αντίπαλο. Πες μας πρώτα απ' όλα για την ομαδική προσπάθεια σήμερα, για την νίκη και το 1-0 στη σειρά. Καλησπέρα σας. Σήμερα ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Όπως βλέπουμε και από το σκορ, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με πολλά φάουλ, δύναμη, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Όσο για το... είναι η εμπειρία, είναι τα πολλά τα χρόνια. Είμαστε μια ομάδα, η ομάδα δίνει την μπάλα σε μένα στο τέλος. Οφείλω εγώ σαν αρχηγός να είμαι εκεί και να προσπαθώ για το καλύτερο. Η συνέχεια σας παίρνει στο στρόβολο, είναι μεγάλη ευκαιρία σας, ένα break, ένα 0-2. Πού θεωρείς ότι πρέπει να επικεντρωθείτε στη συνέχεια έτσι για να πάρετε το πάνω χέρι σε αυτή τη σειρά? Εντάξει, απλά σήμερα γίνεται 1-0. Θα πάμε στο στρόβολο με την ίδια συγκέντρωση, με την ίδια δύναμη. Θα παίξουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να γίνει ουσιαστικά και σε εισαγωγικά πιο εύκολη δουλειά στο τρίτο παιχνίδι. Αλλά ο Κεραυνός είναι μια δυνατή ομάδα. Κέρδισε ένα σπίδαν και κύπελλο φέτος. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε στους τελικούς. Θα κρατήσει τις λεπτομέρειες. Όλα είναι στις λεπτομέρειες στους τελικούς. Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι πάλι θέλω να το πάρω λίγο πάνω στο προσωπικό, σε σένα. Τι περνάει από το μυαλό ενός παίχτη στη δική σου θέση όταν παίρνει την μπάλα σε εκείνο το σημείο που καίει η φάση και εκτελεί την αντίπαλη ομάδα, όπως είδαμε σήμερα το κάνεις με εκείνους τους 5 πόντους στο τέλος? Πες μας λίγο για το mindset που είχες εκείνη τη στιγμή. Διαβάζεις το παιχνίδι. Αν σου δοθεί ευκαιρία, πρέπει να την πάρεις. Δεν μετανιώνεις για τίποτα στον μπασκετ. Θα πάρεις το σουτ, αν το χάσεις, το έχασες. Αν το βάλεις, το έβαλες. Δεν υπάρχει συναισθήματα, έχασα το ή έβαλα το. Είναι εκείνη η στιγμή η οποία περνά και δεν την ξαναζεις. Είναι απλό. Ελπίζουμε να ζήσουμε πολλά περισσότερα χρόνια με σένα, Δαγκάνης, διότι είσαι μόλις 36. Έχει πολύ μεγαλύτερους σου στην ομάδα. Αλλά νομίζω θα τελειώσει η σεζόν και θα σε ρωτήσω για τη συνέχεια. Ιάκωβε, συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.